got it together, didn't we? Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα. Στο πιο ερωτευμένο ζευγάρι της ελληνικής τηλεόρασης. Αγορίνα μου, όμορφη, πώς είσαι? Ραφαέλα, τι γίνεται? Καλά είμαι, εσύ. Πώς είναι? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, πώς είναι? Όλα καλά. Τέλεια. Εσύ πώς τα βλέπεις? Τα παιδιά σχολείο. Τα παιδιά σχολείο. Εσείς πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Έτσι, κάθε χρόνο και καλύτερα. Πώς τον είδες τον Γιώργο? Τέλειος. Εγώ εκνευρίστηκα λίγο και πριν να σου το πω. Πού? Με κάτι φιλιά που είδα σε μια θάλασσα, αλλά και τα προσπερνάμε. Άκου λίγο να δεις. Στη δουλειά μας αυτά δεν γίνονται καθημερινά. Ναι. Αυτά γίνονται καθημερινά. Έχει ξανατύχει, γιατί νομίζω ότι δεν έχει ξανατύχει. Ρε Γιώργο, άμα μου επιτρέπεις. Ναι. Τι ωραία δουλειά που κάνεις. Κάνω ωραία δουλειά. Άμα είναι να φυλάς έτσι, ρε φίλε. Τι πιστεύεις για φέτος, άνδρας ή γυναίκα? Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι φέτος. Ναι. Πέρυσι τα πράγματα θεωρώ ότι ήταν πιο ευδιάκριτα. Φέτος νομίζω ότι είναι 50-50 και δεν το λέω αυτό σαν διπλωματική απάντηση. Mm-hmm. Πραγματικά είναι 50-50. Έχουμε πολύ δυνατές κοπέλες. Πέρυσι οι κοπέλες λίγο έτσι υστερούσαν σε σχέση με τα αγόρια. Και έχουμε και πολύ πολύ δυνατά αγόρια. Επειδή έχουμε φτάσει στο GNTM 4, λογικά θα γίνει και το GNTM 252. Θα σε δούμε μετά το GNTM 5 και σένα, Ραφαέλα, μέσα. Τι να κάνω. Θες να κάνω πασαρέλα. Συνάντησα τη Βίκη στο αεροδρόμιο. Και μου είπε όχι απλά τα καλύτερα, μου είπε ότι αρχικά θα έχετε μία συνεργασία, μου είπε, σε ένα διαφημιστικό που θα γίνει και που θα το δούμε σε 2-3 μήνες. Έχουμε αρκετές συνεργασίες με τη Βίκη. Για κάποιο λόγο δουλεύουμε πολύ ως ζευγάρι. Ναι. Και αυτό αρέσει τον κόσμο. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Συνεχίζουμε. Και υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες έρχονται και πριν από αυτό το οποίο αναφέρεις. Αλλά ναι, και αυτό το οποίο αναφέρεις είναι κάτι το οποίο θα δείτε πολύ σύντομα. Κλείνοντας, έχεις ζηλέψει ποτέ τον Γιώργο? Όχι. Σήμα. Γιώργο, έχεις ζηλέψει ποτέ τη Ραφαέλα? Ναι. Ναι. Πώς ένα ζευγάρι μπορεί να είναι τόσο πολύ αγαπημένοι χωρίς να μην έχει υπάρξει ποτέ μια φουρτούνα? Δηλαδή, διαβάζουμε για τηλεοπτική. Κάτσε, μισό λεπτό. Υπάρχει ζευγάρι το οποίο δεν έχει μαλώσει ποτέ? Άμα υπάρχει, δείξτε μου. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Αλλά σημασία έχει η κατανόηση, το είδος των καυγάδων. Τώρα, αν είναι ένας αστείος καυγάς, οκ. Okay. Αν γίνει κάτι χοντρό, εκεί είναι που χαλάει η συνταγή. Κλείνοντας, Γιώργο μου, ξέρω πόσα όχι έχεις πει για άλλες εκπομπές. αρκετά. Είσαι ταυτισμένος με το GNTM πλέον και θα δυσκολευτείς να κάνεις κάτι άλλο? Γενικότερα δεν δυσκολεύομαι για τίποτα στη ζωή μου. Έτσι, το GNTM είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Σε αυτό που κάνω, κάνω 100% focus, οπότε τα γύρω πράγματα δεν τα ακούω και δεν με απασχολούν. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι το ζητούμενο μου εμένα να μείνω στη τηλεόραση απλά και μόνο για να κάνω μια εκπομπή ή να είμαι σε ένα πάνελ. Αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ταιριάζει σε μένα, απλά δεν θα το κάνω. Αν πατούσε ένα κόκκινο κουμπάκι, θα ήθελε ένα ταξιδιωτικό, ένα σόου? Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, Γρηγορή. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σου, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Ωραία, θα πάτε προς Μαρούση? Θα σε πάρουμε. Ναι, περίμενε.